Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο του Ελληνοκαναδού χρηματιστή με καταγωγή από την Κρήτη, που ξυλοκοπήθηκε ανηλαιώς από μια παρέα ανταΐδων το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο Ηράκλειο. Η εικόνα του παραμορφωμένου προσώπου του Εμμανουέλ δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το μέγεθος της αγριότητας της παρέας που με τη συμπεριφορά της υπογραμμίζει εμφατικά πως η κατάσταση με τους ψευτονταΐδες και τους ψευτοκαπετάνιους στην Κρήτη έχει ξεφύγει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ο επιτυχημένος χρηματιστής, κριτικός στην καταγωγή, που ζει στο Μόντρεαλ του Καναδά, υποβλήθηκε σε ένα εξάωρο χειρουργείο στο πρόσωπο και το κεφάλι, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητο να υποβληθεί και σε τραχειοστομία λόγω της σοβαρότητας των πολλαπλών τραυμάτων του. Ενδεικτικό της κατάστασης του 49χρονου άνδρα, το γεγονός πως οι γιατροί του τοποθέτησαν 60 ράματα στο κεφάλι. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον ως ομάδα να αυτό που έγινε να το ξεπλύνουμε, αν ξεπλένεται, με το να τον αποκαταστήσουμε. Το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Έγινε επέμβαση προχθές. Η μεταχειρητική κατάσταση εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά. Ο θεράπων ιατρός είναι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα αυτής της επέμβασης και κατά την άποψή του δεν θα χρειαστεί συμπληρωματική ή προσθετική άλλη επέμβαση στο χώρο που έγινε αυτή η χειρουργική επέμβαση. Ο Ελληνοκαναδός χρηματιστής από τα Νόγια που βρίσκεται στο Ηράκλειο για διακοπές με την οικογένειά του φέρεται να έκανε παρατήρηση στην παρέα των καπετάνιων που διασκέδαζαν δίπλα του, καθώς ένας από αυτούς του έκαψε το χέρι με το τσιγάρο του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η παρατήρηση αυτή έπεσε βαριά στην παρέα, που για να ξεπλύνει την προσβολή ξυλοκόπησε βάναυσα τον Ελληνοκαναδό χρηματιστή και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών και της συζύγου του. Όταν πια το θύμα κοίτονταν ανέστητο στο έδαφος, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με τις αρχές να φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει τους δύο και να αναζητούν τους άλλους δύο, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι αυτή την ώρα συλληφθεί κανείς. Ο 49χρονος Εμμανουέλ νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και σήμερα τον επισκέφθηκε η πρέσβυρα του Καναδά στην Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του. Η Άννα Καρίνα Ασλίν συναντήθηκε επίσης με τη σύζυγο και τα παιδιά του τραυματία που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό, ενώ ενημερώθηκε από τους γιατρούς και τη διοίκηση του Βενιζέλιου νοσοκομείου αναλυτικά για την πορεία της υγείας του άνδρα. Εξ αρχής ήταν ψύχρωμος, συνεχίζει να είναι και σίγουρα αφού και η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται καλύτερα, γενικά το κλίμα και στον ίδιο και στην οικογένειά του είναι ικανοποιητικό.